Και ήρθε η ώρα για τα ροξάκια μας. Ένα φανταστικό γλυκό που πραγματικά είναι πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και ξεκινάμε να το φτιάξουμε κατευθείαν. Για τα ροξάκια θα χρειαστούμε. Για το σιρόπι, 450 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα στικ κανέλας, φλούδες από ένα λεμόνι, 300 γραμμάρια νερό και 50 γραμμάρια γλυκόζη. Για τα ροξάκια θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, μία κουταλιά της σούπας γεμάτη, baking powder, 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 50 γραμμάρια νερό, 350 γραμμάρια αλεύρι μαλακό, 2 αυγά μεσαία, μία πρέζα αλάτι, 130 γραμμάρια καριδόψυχα, μία κουταλιά της σούπας κακάο Nestlé Dessert, ένα φύλλο σφολιάτας και έναν κρόκο αραιωμένο σε μία κουταλιά της σούπας νερό. Λοιπόν, έχουμε ένα σιροπιαστό γλυκό, οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να ετοιμάσουμε είναι τι? Αυτή είστε, το σιρόπι μας. Λοιπόν, ρίχνουμε τη ζάχαρη μέσα στην κατσαρόλα μας. Κανέλα, ξύσμα από ένα λεμονάκι. Εδώ, να μυρίσει ωραία το σιρόπι μας. Τη λατρεύω αυτή τη συνταγή, είναι τόσο εύκολη. Πραγματικά και όλοι μπορούν να τη φτιάξουν. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, έχουμε το νεράκι μας εδώ πέρα. Να σας πω και ένα κόλπο. Σε περίπτωση που θέλετε να ξεφορμάνετε τη γλυκόζη, γιατί έχουμε γλυκόζη, τη βλέπετε. Αν προσπαθήσω να τη βγάλω με το κουτάλι, πρέπει να τη βγάλουμε το κουτάλι και να αφήσω το κουτάλι μέσα και να ζεσταθεί. Ή αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε από το νεράκι που έτσι και αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε για το σιρόπι μας. Και ουσιαστικά όταν βάλουμε το χέρι μας μέσα στο νερό, η γλυκόζη δεν κολλάει πάνω στο χέρι μας, ενώ αλλιώς κολλάει και δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τη βγάζουμε από τον μπολ. Και ρίχνουμε και το νεράκι μας μέσα. Και η κατσαρόλα πάει πάνω στη φωτιά. Τέλεια, όλα πάνε καλά. Από τη στιγμή που έχουμε βάλει το σιρόπι πάνω, ξέρουμε ότι αρχίζουμε να φτιάχνουμε κάτι όμορφο και νόστιμο. Τώρα, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Οπότε, παίρνουμε τον μπολ του μίξερ και τι έχω εδώ, Διονύση? Βούτυρο. Το βούτυρο, όπως θα δεις, τι είναι? Μπράβο, είναι σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί άμα είναι παγωμένο, δεν μας κάνει να το χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή. Άμα δεν είναι σε θερμοκρασία δωματίου, τι μπορούμε να βάλουμε αντί αυτού? Μαργαρινούλα ή μπορούμε να βάλουμε σπορέλαιο, αλλά με το βούτυρο θα βγει πιο ωραία η συνταγή μας, οπότε θα βάλουμε βούτυρο. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα το baking powder, τη ζάχαρη, την κανέλα, τη βανίλια μας, το νεράκι μας. Είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Το αλεύρι μας, εδώ. Βλέπετε πόσο εύκολα απλά τα βάζουμε όλα μέσα και στο τέλος θα βγει κάτι μαγικό. Δύο αυγουλάκια. Ένα. Δύο. Θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά μου δίπλα, εδώ. Θα προσθέσω μία πρέζα αλάτι. Και το χαρακτηριστικό που έχουν μέσα τα ροξάκια είναι το καρύδι. Θέλουμε οπωσδήποτε καρύδι, το καρύδι μαζί με την κανέλα και τον κακάο μας δίνει αυτή τη μοναδική γεύση και αυτή τη μοναδική αίσθηση. Οπότε θέλουμε να σπάσουμε το καρύδι μας και εδώ πέρα εξαρτάται τα γούστα πραγματικά. Άλλοι θέλουν πιο χοντρά κομμάτια από καρύδι, άλλοι θέλουν πραγματικά να είναι πούδρα. Εμένα μου αρέσει να είναι όσο πιο καλά σπασμένα γίνεται. Οπότε θα χτυπήσω καλά. Και μόλις κάνουμε σκόνη τα καρύδια μας, πάνε και αυτά μέσα στο μίξερ. Και πείτε μου, ως τώρα με έχω κάνει κάτι δύσκολο. Ναι, τι ναι. Δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο, αλλά είναι πανεύκολα. Όλα τα έχω βάλει σε ένα μίξερ. Έχουμε βάλει το σιρόπι μας πάνω, που σχεδόν είναι έτοιμο. Θέλει λίγο ακόμα για να λιώσει η ζάχαρη. Και το τελευταίο υλικό που θα ρίξουμε μέσα στη γέμιση είναι το κακάο μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κακάο Nestlé Dessert, που φτιάχνεται από επιλεγμένους κόκκους κακάο και έχει πλούσιο σοκολατένιο άρωμα και γεύση. Μία κουταλιά της σούπας στη συγκεκριμένη συνταγή είναι αρκετή, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Ρίχνω και το κακάο μου μέσα. Εδώ. Αυτό πάει πίσω. Και ήρθε η ώρα να δουλέψει το μίξερ. Καλά, δεν θα δουλέψει και για πολλή ώρα, ούτε θα κουραστεί. Γιατί το μείγμα είναι πάρα πολύ εύκολο και μόλις ομογενοποιηθεί το μείγμα μας, είναι έτοιμο για να γεμίσουμε τα ροξάκια μας. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Όπως σας είπα, δεν θέλω να πάρα χτυπηθεί. Το σιρόπι είναι και αυτό έτοιμο. Βγάζω από τη φωτιά, το αφήνω στην άκρη να κρυώσει
και όλα πάνε κατευχήν. Πραγματικά όλα είναι πανεύκολα, δεν έχουμε κάνει κάτι δύσκολο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγάλουμε αυτή την υπέροχη γέμιση. Αναγία μου. Να σας πω ότι σε κάποια μέρη της Ελλάδος φτιάχνουν μισή-μισή τη γέμιση, δηλαδή στη μισή βάζουν κακάο, στην άλλη μισή δεν βάζουν και ανοίγουν ένα ζυμάρι και μέσα βάζουν τη γέμιση. Εμένα μου αρέσει περισσότερο να δουλεύω με σφογιάτα. Ουσιαστικά μου αρέσει να κάνω μόνο ένα μείγμα, μείγμα σοκολάτας, και απ' έξω να τυλίγω με σφογιάτα. Νομίζω πως αυτός είναι καλύτερος τρόπος και έχεις διαφορετικές υφές. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν σιροπιάζεις τη σφογιάτα απ' έξω και μέσα έχεις αυτό το πυκνό, πλούσιο σε γεύση σοκολατένιο μείγμα. Οπότε βγάζω το μείγματάκι μου εδώ. Έγινε σαν ζυμαράκι για μπισκότα. Και βγάζω στην άκρη. Αυτό πάει πίσω. Αυτό πάει στην άκρη. Και ήρθε η ώρα να φέρουμε τη σφογιάτα μας. Εδώ. Θέλουμε ένα φύλλο σφογιάτας. Ανοίγουμε. Και τα πράγματα είναι πανεύκολα. Δεν θα βγάλω τη μεμβράνα, θα την κρατήσω γιατί θα με βοηθήσει πάρα πολύ στο να γυρίσω κιόλας στο όλο μείγμα. Οπότε παίρνω. Και έτσι όπως είναι, απλώνω το μείγμα. Εδώ ομοιόμορφα. Φροντίζω να βάλω την ίδια γέμιση παντού. Και αρχίζω να τυλίγω. Εδώ. Τώρα για να κολλήσει το ένα μέρος της σφογιάτας με το άλλο μέρος της σφογιάτας, έχω εδώ πέρα λίγο κρόκο αραιωμένο με νεράκι. Θα λείψω εδώ. Εδώ. Συνεχίζω να τυλίγω. Αυτό δεν το χρειάζομαι άλλο πια. Έχει κάνει τη δουλειά του. Και τώρα δουλέψτε λίγο με τα χέρια. Εδώ να φροντίσετε να κολλήσει καλά η σφογιάτα η μία με την άλλη. Δεν θέλω να απλώσετε κι άλλο το μπαστούνάκι μας. Πατήστε λίγο να γίνει ένα η σφογιάτα. Και τώρα το ζυμάρι μας είναι αρκετά μεγάλο. Θα το κόψω στη μέση. Και αυτό που θα δείτε κόβοντάς το στη μέση είναι ότι σχετικά δυσκολεύομαι να δώσω ένα τέλειο σχήμα. Το βλέπετε? Σε κάποια άλλη εκδοχή αυτής της συνταγής θα μπορούσαμε να το κάνουμε εφόσον κάναμε κάτι πιο ρουστή και κάτι πιο επαναστατικό. Αλλά επειδή εδώ πέρα θέλουμε να μην χαλάμε την παράδοση, θέλουμε να πηγαίνουμε σύμφωνα με την παράδοση. Και άμα έκανα ροξάκια που να έχουν ένα σχήμα αλλοπρόσαλλο, είμαι σίγουρος πως όποιος το βλέπει το σπίτι θα λέγει ότι δεν ξέρω τι κάνω. Οπότε θέλω να τα πηγαίνω καλά με όλους σας. Γι' αυτό το λόγο ξέρω τι θα κάνω. Κοιτάξτε εδώ, θα πάρω μία μεμβράνη. Θα τυλίξω καλά το κάθε κομμάτι. Εδώ. Πάρω και το άλλο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και τι θα κάνω? Θα πάω να βάλω στην κατάψυξη. Για μισή ωρίτσα. Σε μισή ωρίτσα το ζυμαράκι μας θα είναι έτοιμο. Εσείς για να μην περιμένετε, έχω ετοιμάσει ήδη δύο ζυμαράκια. Εδώ. Ένα, δύο. Και έρχομαι εδώ με παγωμένα τα ζυμαράκια μου. Κοιτάξτε. Έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι για να μπορέσω να τα ετοιμάσω. Και αρχίζω να κόβω τα ροξάκια μου. Εδώ. Εδώ, εδώ και εδώ. Πόσα κόψα, 2, 4, 6, 8. Τέλεια. Άρα θα σας βγάλει 16 κομμάτια. Εδώ, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, όχι, εδώ κόψα 5. Δεν πειράζει. Καλά τα πήγαμε. Μια χαρά. Πώς σας φαίνεται τώρα, δεν φαίνεται τέλειο? Ήρθε η ώρα να τα ψήσουμε. Και θα πάρετε μία λαδόκολλα. Είναι μεγάλη αυτή η λαδόκολλα. Πρέπει να την κόψω κι άλλο. Είναι αμαρτία να προεξέχει μία λαδόκολλα. Βέβαια, καλό θα ήταν να έχω υπολογίσει σωστά από την αρχή. Α, μια χαρά. Αυτή είμαστε. Τώρα, λοιπόν, 1-2. 3-4. 1-2. 3-4. Θα λείψω με αυγουλάκι. Και τώρα πρέπει να σας θυμίσω κάτι πολύ βασικό. Θυμάστε ότι βάλαμε στην κατάψυξη, σωστά? Σωστά. Μπορούμε να ψήσουμε κατευθείαν από την κατάψυξη μέσα στο φούρνο?
Εννοείται πως μπορούμε, αλλά δεν θα το κάνουμε γιατί... Γιατί άμα το κάνουμε το ζυμαράκι μας δεν θα ψηθεί σωστά. Θέλω να αφήσετε περίπου 20 λεπτάκια έτσι εδώ σε θερμοκρασία δωματίου και με το που περάσουν τα 20 λεπτάκια ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσετε περίπου 25 λεπτάκια, άντε μισή ώρα το πολύ, όχι παραπάνω, μέχρι να γίνουν ροδοκόκκινα χρυσαφένια και να έχει ψηθεί σφογιάτα. Σφογιάτα μας δείχνει ακριβώς ποια στιγμή είναι έτοιμο το γλυκό μας ή όχι. Λοιπόν, άρα, περιμένω 20-25 λεπτάκια τώρα να πάρω θερμοκρασία δωματίου. Με το πάνω θερμοκρασία δωματίου, ο φούρνος είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς, ρίχνω μέσα και με το που βγάλω καυτά τα ροξάκια, τι θα κάνω. Μπράβο, θα σιροπιάσω. Αν βράσετε τα καρύδια σε νερό, όταν τα σπάσετε, θα σπάει μόνο το τσόφλι και θα βγαίνει ολόκληρη η καρυδόψυχα. Και τα ροξάκια μου είναι έτοιμα. Εδώ. Και να σου πω ότι θα δείτε τώρα κάτι έτσι λίγο παράδοξο. Γιατί τι γίνεται. Θέλουμε να σιροπιάσουμε τα ροξάκια μας καθώς είναι ζεστά. Άμα τα βάλουμε ένα-ένα μέσα στην κατσαρολίτσα εδώ πέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσουν να σιροπιαστούν με τίποτα όλα στο κατάλληλο χρόνο. Οπότε θα κάνουμε κάτι ανορθόδοξο. Θα πάρουμε και θα ρίξουμε το σιρόπι, θα το χωρίσουμε στη μέση και θα το ρίξουμε μέσα στο ταψί. Εδώ. Οπότε ουσιαστικά θα κάνουμε κάτι καινούριο, θα σιροπιάσουμε τα ροξάκια μας μέσα στο ίδιο το ταψί. Οπότε χωρίζουμε το σιρόπι στη μέση και αυτό που θα κάνουμε είναι να σιροπιάσουμε μέσα στο ταψί. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, θα γυρίσουμε και από την άλλη πλευρά, να σιροπιαστούν καλά επίσης και από την άλλη. Όσο είναι ακόμα ζεστά και ο σκηνοθέτης μου με ρωτάει τώρα και μου λέει, εγώ έχω συνηθίσει να τρώω ροξάκια που είναι μικρότερα, μπουκίτσες. Γιατί εμείς κάναμε τόσο μεγάλα. Εγώ να σου πω ότι, φίλε μου, τα ροξάκια στη Θεσσαλονίκη τα κάνουμε έτσι. Μπορούμε να κάνουμε και ατομικά, σίγουρα θα είναι πολύ ωραία και τα ατομικά σίγουρα σιροπιάζονται και πολύ πιο εύκολα μέσα στην κατσαρολίτσα. Λοιπόν, τώρα φροντίζουμε να αφήσουμε τα ροξάκια μέσα στο σιρόπι και εδώ. Και ξαναγυρίζουμε από την άλλη. Εδώ και εδώ και θα τα αφήσετε να σιροπιαστούν και μόλις ρουφήξουν το σιρόπι τους και κρυώσουν τα ροξάκια, τότε μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Για τα ροξάκια. Φτιάχνουμε πρώτα το σιρόπι. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα τη ζάχαρη, την κανέλα, τις φλούδες από το λεμόνι, τη γλυκόζη, το νερό και βράζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Για τα ροξάκια, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, το baking powder, τη ζάχαρη, την κανέλα, τη βανίλια, το νερό, το αλεύρι, τα αυγά και το αλάτι. Τρίβουμε στο μπλέντερ τα καρύδια μέχρι να γίνουν σκόνη και τα προσθέτουμε στο μίξερ. Στο τέλος ρίχνουμε το κακάο και χτυπάμε για 2 με 3 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε ένα φύλλο σφολιάτας και βάζουμε όλη τη γέμιση κατά μήκος της μεγάλης πλευράς του φύλλου. Τυλίγουμε τη γέμιση στη σφολιάτα και απλώνουμε λίγο κρόκο αυγού με νερό στην άκρη του φύλλου για να κολλήσει καλά. Κόβουμε το ρολό στη μέση, τυλίγουμε κάθε κομμάτι με διάφανη μεμβράνη και τα βάζουμε στην κατάψυξη για 30 λεπτά να σφίξουν. Έπειτα τα κόβουμε σε κομμάτια, τα μεταφέρουμε σε 2 ταψιά με λαδόκολλα, τα αλείφουμε με τον κρόκο και τα αφήνουμε για περίπου 20 με 25 λεπτά να ξεπαγώσουν. Ψήνουμε τα ροξάκια σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 με 30 λεπτά. Αφού ψηθούν, τα σιροπιάζουμε και από τις δύο πλευρές. Αφήνουμε για 2 ώρες να απορροφηθεί το σιρόπι και σερβίρουμε. Οπότε ο κύριος Άκης θα βγάλει ένα ωραίο ροξάκι. Αυτό εδώ. Και όπως είναι, θα δοκιμάσει. Έχει τραβήξει σιρόπι ήδη μέχρι μέσα-μέσα. Απλά, όσο περισσότερο τα αφήνετε, τόσο περισσότερο σιρόπι θα τραβήξουν, Και τόσο πιο νόστιμα θα γίνουν. Φτιάξτε τα ροξάκια και θα με θυμηθείτε. Είναι φανταστικά.